Μπορεί επίσημα να μην βγει και λευκός καπνός από τις διαβουλεύσεις κυβέρνησης Σεβρών για το πλάνο ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη. Στην Λευκοσία, ωστόσο, επικρατεί αισιοδοξία για θετική κατάληξή τους ακόμη και εντός της βδομάδας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Και αυτή η αισιοδοξία μας πηγάζει από το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρη δική μας πολιτική βούληση για να έχουμε θετική κατάληξη. Η Αμερικανική εταιρεία απέστειλε την περασμένη Παρασκευή εμπρόθεσμα την απάντησή της στην πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, με την κυβέρνηση να ανταπαντά σήμερα κατόπιν διαβούλευσης του Υπουργού Γιώργου Παπαναστασίου με τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα σε πρωινή σύσκεψη στο Προεδρικό. Υπάρχει μια διαβούλευση και ουσιαστικά τα δύο μέρη προσπαθούν να εξέβρουν μια κοινή συνισταμένη, η οποία θα είναι μια κατάσταση win-win. Να αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Το περιεχόμενο των επιστολών και η ουσία των διαπραγματεύσεων κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό από πλευράς κυβέρνησης, που όλο το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε την αποφυγή του ναυαγίου, βάζοντας στο τραπέζι εναλλακτικές επιλογές για να υπερπηδηθούν οι διαφωνίες. Ανάμεσά τους και η εισήγηση για συνέργεια και άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην κατασκευή της πλωτής μονάδας παραγωγής. Και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικούς λόγους να θέλουν να υλοποιηθεί η συμφωνία. Για μας, κυρίαρχον είναι να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την σύμβαση που είχε συμφωνηθεί το 2019, κατά την 7η Νοεμβρίου του 2023 θα ξεκινούσε η τεχνοοικονομική μελέτη για την ανάπτυξη του κοιτάσματος. Ωστόσο, η εταιρεία υπέβαλε τροποποιημένο σχέδιο ανάπτυξης τον περασμένο Μάιο, το οποίο απέρριψε η Κυπριακή Δημοκρατία, με την διαβούλευση να συνεχίζεται έκτοτε.